έχω Remaining Gamepad 4, ένα πολύ μικρό γύρω στα με χαμηλή τιμή controller για το PlayStation 4 σας. Αλλά για να δούμε καλύτερα πάμε να δούμε το σχετικό unboxing. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κουτί, το βλέπετε και από την κάτω μεριά. Από πίσω μεριά μας γράφει κάποια διάφορα χρώματα. Και πάμε να το ανοίξουμε. Όπως βλέπετε, ανοίγουμε το κουτί. Και το κουτί μας φιλοξενεί ένα δεύτερο κουτί από μέσα. Ξύλινο βέβαια αυτή τη φορά. Για αρχή βρίσκουμε ένα manual που στην ουσία δεν λέει απολύτως τίποτα. Κάποια πράγματα για το πως να συνδέσετε το controller μας λέει. Και βγάζουμε το κουτί έξω. Ανοίγοντας το κουτί από την μπροστά μεριά, μας φιλοξενεί ένα καλώδιο το οποίο τύλιξε με λαστιχάκι κουζίνας, γιατί απλά αυτό είχα βρει εκείνη τη στιγμή. Και από μέσα είναι το μικρό μικρούλι κοντρολεράκι της Hori σε κόκκινο χρώμα. Όπως βλέπετε το δείχνω γύρω γύρω. Να πάρετε μερικές ιδέες με το πόσο είναι. Το καλώδιο είναι 3 μέτρα με απόλυξη USB 2.0. Δυστυχώς, παρόλο που το PlayStation 4 έχει USB 3, αυτό είναι USB 2.0. Το controller αυτό είναι από την μπροστά μεριά. Παρατηρούμε ότι στα analog sticks έχει αυτά τα σαν τελείες από πάνω ώστε να βοηθάει το χέρι. Είναι πλαστικό καθαρά, δεν έχει κάτι φασματινό ή κάτι από πάνω. Όπως παρατηρούμε εδώ πέρα, σας δείχνω λίγο το controller. Έχουμε τα κλασικά κουμπιά του PlayStation και όπως παρατηρείτε είναι χαραγμένο πάνω στο controller το share και το options κουμπί, καθώς και το PlayStation button και βεβαίως εκεί πέρα. Από πάνω έχουμε το R2 και R1 και το L1 και L2 κουμπιά κανονικά. Τα analog sticks ακουμπιούνται. Όπως βλέπετε εδώ πέρα σας δείχνω λίγο από πίσω τι γράφει. Και βεβαίως έχει αυτές τις καμπύλες προς τα έξω, ας το έλεγα, για να μπορούν να κάθονται τα χέρια σας και να μπορείτε να το... Το οποίο είναι πολύ βολικό, να πω την αλήθεια. Βολεύει πάρα πολύ, όπως βλέπετε, κοιτάξτε πως το κρατάω και εγώ να φανταστείτε να έχω μεγάλα χέρια για ένα τέτοιο controller. Είναι πολύ μικρό το controller, έχει κανονικά το τύπα του, απλά είναι ενσύρματο και οπότε σημαίνει ότι δεν μπορείς να το πάρεις μακριά από 3 μέτρα. Εκτός βέβαια αν βάλεις έξτρα καλώδιο. Έχει ένα μικρό touchpad με βούλες πάνω για να φαίνεται και καλά το touchpad. Απλά έχει ένα περίεργο τρόπο στο να δουλεύει το touchpad, οπότε δεν είναι και τόσο υπαρκτό το σύστημα του touchpad. Επίσης ξέχασα να σημειώσω δύο πράγματα, και ότι το controller μπορείτε να το βρείτε σε όλα τα gaming καταστήματα, βεβαίως δηλαδή σε όλα τα τεχνολογικά καταστήματα, και βεβαίως και στο ίντερνετ, θα υπάρχει link κάτω στην περιγραφή από το Scrooge να το βρείτε, και διάφορα χρώματα. Η αρχική τιμή που το έχω βρει εγώ γενικά, δηλαδή και αυτή τη στιγμή που παίζει στην Ελλάδα, είναι γύρω στα 17,99, οπότε ανάλογα τώρα το κατάστημα που θα το πάρετε θα δείτε και τη διαφορετική τιμή. Αυτό ήταν το controller, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε. Να πάρετε τώρα κάποιες λήψεις από το γύρω γύρω το controller και θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Καλή συνέχεια!